Το 2019, το ΔΥΠΕΘΕ αντιμετώπισε μία πρωτόγνωρη διοικητική δυσπραγία όταν βίωσε την πανελλήνια πρωτοτυπία να μετατραπεί σε διαδημοτικό οργανισμό, αφήνοντάς το έρμεο και εγκλωβίζοντάς το στις διαδικασίες τριών Δήμων. Με δύσκολο το συντονισμό τριών Δημοτικών Συμβουλίων, χωρίς να έχουμε ψηφισμένο προϋπολογισμό, που είναι το απαραίτητο εργαλείο προκειμένου να μπορεί να γίνει οποιαδήποτε καλλιτεχνική ή διοικητική δράση. Έτσι δημιουργήθηκαν μια σειρά από αναπάντεχα προβλήματα. Προβλήματα που δεν επέτρεπαν στο θέατρο να παράγει θέατρο, να δώσει δουλειά σε ηθοποιούς και ανθρώπους του θεάτρου που τόσο την είχαν ανάγκη. Προβλήματα πρωτόγνωρα για οποιαδήποτε διοίκηση ΔΥΠΕΘΕ στην Ελλάδα. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το ΔΥΠΕΘΕ έμεινε ξαφνικά και χωρίς θερινή κατοικία, αφού το μόλις πρόσφατα ανακαινισμένο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μορεπό κρίθηκε επικίνδυνο από την πολεοδομία. Κεραυνός εν εθρία. Το θέατρο έκλεισε, παραστάσεις αναγκαστικά ακυρώθηκαν, η φήμη του ΔΥΠΕΘΕ κινδύνευσε. Τουλάχιστον όμως δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Η Οδύσσια επιτέλους έλαβε τέλος, φέρνοντας αισιοδοξία για ένα νέο και δυναμικό ξεκίνημα. Με πολύ πείσμα και μεράκι από όλη την ομάδα, το ΔΥΠΕΘΕ απόκτησε ένα νέο χώρο, το στούντιο του Δημοτικού Θεάτρου. Κάνοντας απαραίτητες παρεμβάσεις και χρησιμοποιώντας εξοπλισμό που το ΔΥΠΕΘΕ κέρδισε από ευρωπαϊκά προγράμματα, μπορεί να φιλοξενήσει θεατρικές παραστάσεις, δράσεις, εργαστήρια και συνέδρια, προσφέροντας στο κοινό την ποιότητα που είχε, αξίζει και χρειάζεται. Επίσης, ήδη σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας, ετοιμάζεται η μελέτη προκειμένου εγκαίρως να αποκτήσουμε ένα νέο θέατρο στο Μορεπό. Το όραμα του κόσμου του θεάτρου, του κόσμου του πολιτισμού στον τόπο μας για ένα νέο, σύγχρονο, επαρκή και λειτουργικό θεατρικό χώρο που να έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί κάθε λογής παραστάσεις, επιτέλους υλοποιείται. Το νέο θέατρο φιλοδοξούμε ότι θα είναι έτοιμο τον προσεχή Μάιο και θα προσφέρει υψηλού επίπεδου θεατρική παιδεία στον τόπο μας. Επίσης, θα ήθελα να σας ανακοινώσω και δύο νέες συνεργασίες του ΔΥΠΕΘΕ. Συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, αποσκοπώντας τόσο στην εξωστρέφεια όσο και στη δημιουργία από κοινού, εκπαιδευτικών εργαστηρίων και σεμιναρίων. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων για την παραχώρηση του στούντιο, αλλά και όλη την ομάδα του ΔΥΠΕΘΕ και την καλλιτεχνική διευθύντρια κυρία Δούκα, που πολύ συντονισμένα δούλεψε ώστε να γίνει το θεατράκι που βλέπετε πραγματικότητα. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Θα δώσω το λόγο στην καλλιτεχνική μας διευθύντρια, που έχει να σας πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Θα αναφερθώ μόνο στο μέλλον, από εδώ και πέρα, στο έργο που πρόκειται να κάνει έναρξη στις 18 Φεβρουαρίου, που είναι ο τραπεζίτης του Ιγνάθιο Δεμοράλ και Ερνέστο Καμπαγέρα, σε μετάφραση της Μαρίας Χατζη Εμμανουήλ. Ένα σύγχρονο έργο, μια σάτιρα, κωμωδία ισπανική που αφορά την κρίση που περάσαμε και βιώσαμε όλοι μας, την οικονομική κρίση οι χώρες του Νότου και που δυστυχώς για μας είναι ακόμα επίκαιρη. Θα σας συστήσω μετά τους συντελεστές και τους πρωταγωνιστές της παράστασης, τους ηθοποιούς και όλους όσους βοήθησαν να γίνει αυτό το έργο. Αλλά θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για το γενικότερο προγραμματισμό τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό του ΔΥΠΕΘΕ. Θα ξεκινήσουμε, ελπίζουμε, την άνοιξη, κάτι που είχε σταματήσει και που είναι αναγκαίο για τις δράσεις μας, τα εργαστήριά μας και τις δράσεις μας προς την κοινότητα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο COVID είναι ακόμα εδώ και οι ενέργειες που κάνουμε πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές και στραμμένες προς τους ανοιχτούς χώρους. Για μας θα είναι πολύτιμο κέρδος η κατασκευή της καινούργιας εξέδρας στο Μορεπό και ταυτόχρονα θα εκμεταλλευτούμε τους ανοιχτούς χώρους και για τα εργαστήρια που θα κάνουμε πολύ σοβαρές μετακλήσεις και διεθνείς παραγωγές. Γιατί πιστεύω ότι η Κέρκυρα και από θέση και από φύση καλλιτεχνική, αλλά και από θέση γεωγραφική, πρέπει να είναι στραμμένη προς το εξωτερικό και προς την εξωστρέφεια. Θα ξεκινήσουμε με το Φεστιβάλ Πόλης Κοινής το Μάιο. Θα συνεχίσουμε με ένα διεθνές εργαστήριο για το αρχαίο δράμα με την ομάδα του Ράμιν Γκρέι από το Πανεπιστήμιο του Κέντ, που πιστεύω ότι θα μας οδηγήσει σε συμπαραγωγές διεθνείς και θα μας βάλει στο χάρτη των ευρωπαϊκών θεάτρων. Αυτό είναι το όνειρό μου. Αυτό ήταν το όνειρό μου και όταν ήρθα το 18 εδώ στην Κέρκυρα και πιστεύω ότι δεν φτάνουν πραγματικά 3 χρόνια και 2 πανδημίες για να μπορέσουμε να ονειρευτούμε, αλλά ο COVID είχε και τα καλά του. Μας έβαλε να σκεφτούμε, μας έκανε
να μπορούμε να βρούμε αυτές τις διεθνείς συμπαραγωγές, γιατί πραγματικά είχαμε κλειστεί όλοι πίσω από μία οθόνη, αλλά όταν πραγματικά δημιουργείς και θέλεις, είσαι στραμμένος προς την επικοινωνία, βρίσκεις τον τρόπο τελικά να κάνεις και θέατρο και άλλα πράγματα που αφορούν την κοινότητα. Γιατί θέατρο χωρίς κόσμο δεν γίνεται και πρέπει να τον αφογκραζόμαστε τον κόσμο. Τι μας έμαθε η πανδημία, ένα βήμα τη φορά και εκεί που ψυχικά αντέχει ο κόσμος. Γι' αυτό και εγώ λοιπόν ξεκινάμε με κωμωδία. Θέλω να ανακοινώσω και το επόμενό μας έργο που είναι σε σκηνοθεσία της Χρυσάνθης Αυλονίτη, η οποία είχε κάνει τις Σταχτάρες παλαιότερα εδώ. Είναι μια κοπέλα Κερκυραία, ικανή σκηνοθέτης, ζει και δημιουργεί στο Λονδίνο και θα είναι ένα έργο ελληνικό του Βαγγέλη του Χατζηγιαννίδη, ένας πολύ σημαντικού Έλληνα συγγραφέα, λέγεται Λάσπη, πάλι με ηθοποιούς εδώ από την Κέρκυρα. Τώρα, είμαι πολύ περήφανη που όλες οι συνεργασίες που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, τα παιδιά από την Performance και την θεατρική ομάδα, το Τμήμα Τεχνών μας έδωσε και μια καλή του απόφοιτη, η οποία είναι συνεργάτης μας, τη Μαριάννα Τηγιανίου αυτή τη στιγμή, και άλλα παιδιά που τα είχαμε συναντήσει στην πορεία έως που αποφύτησαν, γίνεται πιο συστηματικό και δεσμευόμαστε, δεν έχουμε τους άπειρους πόρους, ούτε το χώρο, μόνο αυτόν τον χώρο έχουμε, αλλά έχουμε διάθεση, έχουμε δυναμικό και έχουμε και αγάπη προς το αντικείμενο και του κινηματογράφου και του θεάτρου και θέλουμε να ενώσουμε όλες αυτές τις δυνάμεις, θα σας πούνε και οι αντίστοιχοι καθηγητές που βρίσκονται εδώ και συνεργάτες από το Ιόνιο, ο κύριος Κόκαλης, κυρία Χάρη Μαρίνη και ο κύριος Παναγόπουλος για αυτές μας συνεργασίες. Θέλω όμως να έρθουν λίγο οι συντελεστές να μιλήσουν για το έργο, να μην μιλήσω εγώ. Ο κύριος Ρόχας, ο κύριος Μουμούρης, η Αλεξάνδρα Παγιατάκη, η Αγγελική Μιχαλοπούλου είναι εδώ. Και να σας διαβάσω τους στενούς μας συνεργάτες. Πού τους ανοίγω, κατσάρω. Άλλαξε θέση, τον έχασα. Λοιπόν, μετάφραση λοιπόν Μαρία Χατζημανουήλ, σκηνοθεσία Βαρβάρα Δούκα. Σκηνικά ο Άκης ο Χιρδάρης, πάνω στο σκηνικό του καθόμαστε και μας αγριοκοιτάζει. Κοστούμια Πινελόπη Μάμαλου και φροντιστήριο, φροντιστηριακά αντικείμενα. Μουσική επιμέλεια ο Ξενοφών Ραράκος, φωτισμούς ο Αντώνης ο Χονδρογιάννης και τα visuals που σας είπα τα βίντεο η Μαριάννα Ιγιαννίου. Βοηθός σκηνοθέτη η Αντζελίνα Φιλιππίδου, πούντι, κάπου εδώ είναι, νάτι. Φωτογραφίες και βιντεοσκόπηση παράσταση ο Μιχάλης ο Καπετανίδης.